Εγώ υποδέχομαι ξανά με ιδιαίτερη χαρά τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον αγαπητό φίλο της Ελλάδας, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι είναι διδάκτορ της ελληνικής φιλολογίας, στην έδρα του Δήμου, στα πλαίσια της επίσκεψης και του ξεκινήματος μιας συνεργασίας με την χώρα που εκπροσωπεί, με την μεγάλη χώρα της Ουκρανίας και τον φίλο ουκρανικό λαό. Καλώς ήρθες και στην έδρα του Δήμου. Αισθάνομαι και τη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για αυτό που είδα κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης αστραπής. Είδα αρκετά αξιόλογα σημεία. Πιστεύω ότι θα έχουμε και την περαιτέρω συναντήσεις και συνεργασία. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξής. Πέρυσι, ακριβώς αυτές τις μέρες, εγώ ήμουν στον Όλυμπο και έκανα αναρρίχηση στην κορυφή που λέγεται Μύτικας. Νόμιζα ότι έφτασα σε πιο ψηλό σημείο της Ελλάδας. Σήμερα, πνευματικά, έφτασα σε άλλο μεγαλύτερο σημείο, μεγαλύτερο ύψος της Ελλάδας, που λέγεται ο Κολώνας. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και στον κύριο Δήμαρχο και στους κατοίκους και στους συνεργάτες του Δήμου και των μουσείων για την φιλοξενία, για καλοσύνη και αυτό το άνοιγμα του ορίζοντα για μένα προσωπικά. Ευχαριστώ και εύχομαι κάθε καλό. Εμείς θέλω να ευχαριστήσω για μια εξ ονόματος των Δημοτών τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον αγαπητό φίλο της Ελλάδας, που επαναλαμβάνω είναι διδάκτορ της ελληνικής φιλολογίας και επισκεπτόμενος, όπως είπε σήμερα, τον ιερό χώρο των Θερμοπυλών, έχει την αίσθηση ότι βρέθηκε σε πιο ψηλό σημείο, στο λόφο του Κολωνού και στο πεδίο της μάχης των Θερμοπυλών για τα διαχρονικά μηνύματα που εκπέμπει αυτή η μάχη με την θυσία των Σπαρτιατών για να προασπίσουν την ελευθερία και την πίστη στις πανανθρώπινες αξίες και αρχές που εξέφραζε ο κλασικός ελληνισμός.